σου πω, κοριτσάκι. Ένα κουτάκι από αυτά να πούμε με τα σπίρτα, ένα ανάβει, τα άλλα δεν ανάβουνε. Ναι. Μάλιστα. Και το ένα κουτάκι ανάβει, τα άλλα δεν ανάβουν. Αυτό που ανάβει δίνει χίλια. Είναι ράιδα. Μάλιστα. Ναι. Εσύ γιατί κρυώνεις, κοριτσάκι, συνέχεια να πούμε. Κρύο. Γιατί είσαι στο παραμύθι, εσύ να το ξέρεις. Εμείς είμαστε εκτός παραμυθιού. Αυτό είναι. Μιλάω με άλλη διάσταση τώρα. Δεν μιλάω με το παίξει. Κοριτσάκι στο παραμύθι, ναι. Δεν έχω παίξει ποτέ με αρκουδάκι. Με άλλα παιδάκια έχεις παίξει? Όχι. Γιατί είσαι φτωχό? Μήπως επειδή είσαι και λίγο άσχημο, δεν είσαι και πολύ ωραίο κοριτσάκι? Δεν είσαι το πιο ωραίο κοριτσάκι που έχω δει ποτέ μου, κοριτσάκι με τα σπίρτα? Όχι. Σ' το έχουν ξαναπεί αυτό? Δεν σ' το έχουν ξαναπεί? Σε πλήγωσα? Δεν πειράζει. Σε τραυμάτισα? Δεν σου είπα ότι είσαι τερατίνα. Σου είπα μόνο ότι είσαι ένα κοριτσάκι που δεν είσαι... Μην με κοιτάς έτσι να πούμε. Σου λέω, δεν είσαι το πιο γλυκό κοριτσάκι. Μπορεί να είσαι και αγριεμένο τώρα και από το ψύχος που έχεις και τα λοιπά. Κρυώνεις, κοριτσάκι, Το κοριτσάκι το βλέπω για να χτυπάει κανένα... το κοριτσάκι θα χτυπήσει κανένα, πώς το λένε, στο φεστιβάλ θα το πάω. Είναι ηθοποιάρα το κοριτσάκι. Κοριτσάκι, λοιπόν, να αρχίσω να ανοίγω εγώ τα κουτιά και ένα από αυτά τα κουτιά έχει τα σπίρτα που ανάβουν και δίνουν 1000 ευρώ, η καλή νεράιδα. Τα άλλα έχουν κακές νεράιδες. Δεν ξέρω. Τι έπαθες, κοριτσάκι? Κρυών πολύ. Γιατί να κρυώνεις, βρε κοριτσάκι, όμως και τζάκι σου έχω να πούμε και air condition, γιατί ξύγες έτσι? Είναι μακριά. Έλα λίγο πιο κοντά. Δεν μου βγάζεις τέτοια μιζέρια να πούμε. Ναι. Ζεις και το παραμύθι, είναι και αυτό, ότι εμείς είμαστε εκτός παραμυθιού. Ωραία. Είναι λίγο, αρχίζει να είναι λίγο σάικο όλο αυτό που κάνουμε έτσι με το παιχνίδι. Στη γραμμή μου, κοριτσάκι, τη φουστίτσα για φτιάξε λίγο, γιατί... λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Καλησπέρα, Ανίτα. Γεια σας. Σ' αγαπάμε πολύ. Από Θεσσαλονίκη, η Σοφία είμαι. Να σου πω, Σοφία μου, τι ηλικία έχεις? Είμαι 22 ετών. Το είδες το κοριτσάκι? Το είδα το κοριτσάκι και το αγαπώ πολύ αυτό το παραμύθι. Α, το παραμύθι. Το συγκεκριμένο κοριτσάκι σου βγάζει αγάπη? Είναι καταπληκτικό σε όλους τους ρόλους του. Ναι, ναι. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Είναι άλλοι οι άνθρωποι. Το ξέρω. Να σε ρωτήσω, κοριτσάκι, τι ηλικία έχεις εσύ με τα σπίρτα? Είναι το αγαπημένο μου παραμύθι. Γιατί, τι παραμυθένια? Η παραμυθένια είναι 7. 7 είσαι στο παραμύθι. Εκτός παραμυθιού? 17. Α. Και λίγο πιο πέρα από το έξω από το παραμύθι? 18. Α, οκ. Okay. Λέει Δράκο το κοριτσάκι πολύ δυνατό, θέλω να σου πω, Σοφία, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σοφία μου, από το 1 μέχρι το 10 έχει αυτά τα κουτιά εδώ. Ένα από αυτά έχει τα σπίρτα που ανάβουν, τα άλλα δεν ανάβουν. Αλλά εγώ, κοίταξε, πρέπει να πάω, Σοφία μου, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να ψιλοζεσταθεί και το κοριτσάκι, γιατί είναι μέσα στο ρίγος, να πούμε, γιατί δεν το αντέχω. Και έρχομαι σε πολύ λίγο να μου πεις εσύ πού είναι τα σπίρτα που ανάβουν. Έλα, μπακελάκι, έτσι θέλω. Έλα, παιδιά, σου του κιού. Αχ, ωραία μου, πατρίδα, πάλι τον σέρνεις του ζαλόγου το χορό. Αχ, ωραία μου, πατρίδα, σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό.